Τώρα όμως θα ανοίξουμε τη συζήτηση για άλλο ένα θέμα το οποίο απασχολεί πολύ έντονα την ελληνική κοινωνία και την απασχολεί τα τελευταία χρόνια, καθώς πολλοί είναι αυτοί οι νέοι οι οποίοι επιλέγουν πλέον να ανοίξουν τα φτερά τους εκτός χώρας για να αναζητήσουν καλύτερες ευκαιρίες δουλειάς, καλύτερες ευκαιρίες ζωής. Να καλησπερίσω, έχουμε κοντά μας την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Βασίλη Βαρούχα, είναι αντιπρόεδρος της ΝΟΔΕ Ηρακλείου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση να παρευρεθώ στην εκπομπή σας. Εγώ ευχαριστώ, γιατί έχετε μία διπλή ιδιότητα. Και ως αντιπρόεδρος της ΝΟΔΕ θέλω να συζητήσουμε για την εκδήλωση την οποία ετοιμάζεται αύριο με αφορμή το Brain Drain, αλλά και ως ένας νέος επιστήμονας, ο οποίος έχει επιλέξει να μείνει να δώσει την δική του μάχη εντός και εκτός εισαγωγικών στην χώρα του. Θέλω να ξεκινήσουμε πρώτα όμως με την εκδήλωση αυτή. Brain Drain, λοιπόν, σύγχρονη απειλή αλλά και ευκαιρία, και με ένα ερωτηματικό μέσα σε παρένθεση στην άκρη, ότι ενδεχομένως να αποτελεί και μία ευκαιρία. Ποιος είναι ο στόχος αυτής της εκδήλωσης? Μέσα από τις εκδηλώσεις που κάνει η ΝΟΔΕ Ηρακλείου όλο αυτό το διάστημα, θεώρησε σωστό να επιλέξει αυτό το πολύ σοβαρό θέμα που αποτελεί πληγή για την κοινωνία και για την οικονομία μας, το Brain Drain. Σκοπός αυτής της εκδήλωσης είναι να αναδείξει τα προβλήματα αυτού του φαινομένου, να μιλήσουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν φύγει στο εξωτερικό ή οι ίδιοι οι μέλη των οικογενειών τους και να κάνουμε κάποιες προτάσεις μέσω των οποίων είτε θα μπορέσουμε να επαναπατρίσουμε τους επιστήμονες που έχουν φύγει, είτε να σταματήσουμε αυτή την αιμορραγία προς το εξωτερικό. Άρα, ο όρος ευκαιρία μέσα στον τίτλο της εκδήλωσης ενδεχομένως να υπάρξει και ένα προβληματισμό για το πώς θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε αυτό το πρόβλημα για να το μετατρέψουμε σε μια αναπτυξιακή τροχιά για τον τόπο, επιστρέφοντας οι επιστήμονές μας. Στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι να μετατρέψει το brain drain σε brain gain. Mm-hmm. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Βασικοί πυλώνες είναι να επενδύσουμε στην επιχειρηματικότητα. Η Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι οι επιχειρήσεις και ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν μοχλό ανάπτυξης οικονομίας με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Mm-hmm. Επίσης, επενδύουμε στην αριστεία, πράγμα το οποίο έχει ποινικοποιήσει το ΣΥΡΙΖΑ. Επενδύουμε σε ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο μεταρρυθμιστικό που θα προσελκύσει επενδύσεις από το εξωτερικό, ώστε νέες επενδύσεις από το εξωτερικό να έρθουν πιο εύκολα στην Ελλάδα, mm-hmm. να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και με αυτόν τον τρόπο να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας με ποιοτικά κριτήρια, τα οποία θα μπορέσουν να προσελκύσουν τον νέο επιστήμονα ο οποίος έχει φύγει στο εξωτερικό και έχει μία δουλειά και την οποία δεν θα την αφήνει αν δεν υπάρξει κάτι αντίστοιχα καλό στην Ελλάδα. Θα μπορέσει αυτό να δώσει όμως άμεσα αποτελέσματα? Και όταν λέμε άμεσα, σίγουρα δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Αλλά με τέτοιο τρόπο που τουλάχιστον σε ένα γρήγορο ρυθμό θα εμπιστευτούν πάλι οι νέοι την χώρα τους. Σίγουρα υπάρχει ένα πνεύμα δυσπιστίας προς την Ελλάδα. Και γι' αυτό το λόγο, όλο αυτό τον καιρό της κρίσης έχουν φύγει όλοι αυτοί οι Έλληνες. Θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία μόλις αναλάβει την κυβέρνηση και ο πρόεδρος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα δώσει τις σωστές κατευθύνσεις ώστε να πείσει τους νέους να επιστρέψουν με όλα αυτά τα μέτρα που προείπαμε. Mm-hmm. Σίγουρα θα πάρει ένα χρονικό διάστημα, αλλά θα είναι πολύ λιγότερο. Νομίζω ότι η εκάστοτε κυβέρνηση έχει δύσκολο έργο μπροστά της, αν βάλει στόχο κάτι τέτοιο, εφόσον είστε κι εσείς κυβέρνηση αύριο μεθαύριο. Πάντως είναι ένα δύσκολο έργο, γιατί υπάρχει και μια συνολική, αν θέλετε, άρνηση των νέων και δυσπιστία των νέων στα πολιτικά κόμματα, όποια και αν είναι αυτά, συνολικά στο πολιτικό μας σύστημα. Πώς επιλέχθηκαν οι ομιλητές, τι έχουν να πούν στο κοινό που θα έρθει αύριο στην εκδήλωσή σας? Οι ομιλητές επιλέχθηκαν με βάση κάποιες κατηγορίες. Είναι όλοι τους είτε νέοι επιστήμονες, mm-hmm. είτε που έχουν φύγει στο εξωτερικό, είτε που έχουν επιλέξει να μείνουν στην πατρίδα και να ποντάρουν στην πατρίδα, είτε επιχειρηματίοι νέοι οι οποίοι έχουν επιλέξει μια startup επιχείρηση, ώστε είτε από την εμπειρία τους στο εξωτερικό και να μας πούν τους λόγους για τους οποίους φύγαμε, να μας πούνε κάποια πράγματα ώστε να τα πάρουμε και να τους κάνουμε να επιστρέψουν πίσω, είτε αυτοί που μείναν εδώ και επιτύχανε, να προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε και να οθήσουμε προς εκεί τις προσπάθειές μας, ώστε να καρποφορήσουν και να μένουν οι νέοι. Βλέπω μάλιστα ότι έχετε και συνδέσεις μέσω Skype με ανθρώπους οι οποίοι ζουν λοιπόν στο εξωτερικό και θα σας πούνε το δικό τους βίωμα, τι ήταν εκείνο το οποίο τους έωθησε έξω. Η δικιά σας εμπειρία ως νέος λοιπόν επιστήμονας είναι ότι οι νέοι φεύγουν για να βρουν καλύτερες ευκαιρίες στην εκπαίδευση, στη δουλειά? Γιατί φεύγουν οι νέοι μας? Ένα μεγάλο πρόβλημα είναι ότι αρχικά, επειδή δεν υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα, το οποίο είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, φεύγουν για την εκπαίδευση αρχικά. Όταν ολοκληρώσουν την εκπαίδευση και δουν ότι στο εξωτερικό υπάρχουν κάποιες συνθήκες εργασίας,
είτε μένουν γιατί οι συνθήκες αυτές της εργασίας είναι πάρα πολύ καλές, είτε επιστρέφοντας δεν βρίσκουν κάτι ανάλογο των δυνατοτήτων τους, οπότε αναγκαστικά θα ξαναστραφούν προς το εξωτερικό. Mm-hmm. Πιστεύετε ότι με ενδεχόμενη ρύθμιση που θα λέει ότι ναι, η Ελλάδα θα μπορέσει να μπει και αυτή στον χώρο των ιδιωτικών πανεπιστημίων, θα καταφέρει να μαζέψει ένα κύμα φυγής? Γιατί είναι μεγάλη συζήτηση στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, δεν είναι μια συζήτηση. Είναι πολύ απλή. Σίγουρα είναι πιο εύκολο όταν τον έχεις εδώ να μην φύγει προς τα έξω. Όταν ξεκινήσει και ανοίξει την πρόσφατα προς τα έξω, μετά είναι και πιο εύκολο να παραμείνει στο εξωτερικό. Θεωρώ ότι όλα αυτά είναι μια αλυσίδα τα οποία πάνε βήμα-βήμα. Με τη σωστή εκπαίδευση που θα έρχεται εδώ πέρα και με τη σωστή αξιοποίηση των νέων επιστημών και επένδυση πάνω σε αυτούς, θεωρώ ότι αυτή η κρίκη μεταξύ τους θα αποδώσουν καρπούς και το πρόβλημα αυτό θα μειωθεί. Και φυσικά εφόσον δημιουργήσουμε και θέσεις εργασίας, το μεγάλο αυτό ζητούμενο, το είπατε και εσείς νωρίτερα, το ξαναλέω εγώ, γιατί αν ο νέος δεν βρει μέρος να δουλέψει. Και ποιοτικές θέσεις εργασίας. Γιατί είναι ένα βασικό κριτήριο οι ποιοτικές θέσεις εργασίας. Οι περισσότεροι που φεύγουν είναι ο λόγος ότι είτε δεν βρίσκουν δουλειά, αλλά και ότι η δουλειά που βρίσκουν θεωρούν ότι δεν ανταποκρίνεται στα προσόντα τους. Ναι, ενδεχομένως να μην έχει καμία σχέση με το πτυχίο το οποίο έχουν στα χέρια τους, είτε προπτυχιακή τίτλη σπουδών, είτε μεταπτυχιακή τίτλη σπουδών αμέσως πολύ ακριβώς. Περισσότερο. Και εκεί να τονίσω λίγο τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, γιατί και παλαιότερα φεύγανε στο εξωτερικό μετανάστες. Τώρα με το brain drain, δυστυχώς φεύγουν νέοι, οι οποίοι είναι, μάλλον αυτοί που φεύγουν κυρίως νέοι κάτω του 35, και οι οποίοι πάνω από το 70% είναι πτυχιούχοι, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί. Mm-hmm. Φαντάζομαι ότι στην εκδήλωση καλείται και κόσμο ο οποίος έχει και την δική του κριτική να σας θέσει και ενδεχομένως να αναζητάει απαντήσεις από τη Νέα Δημοκρατία. Ποια είναι η πρότασή της, έτσι? Βεβαίως. Καταρχήν, η εκδήλωση δεν είναι στενά κομματική. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο απασχολεί ολόκληρη την κοινωνία. Οπότε, εμείς καλούμε στην εκδήλωση να έρθουν Ηρακλειώτες, ανεξαρτήτου κόμματος, νέοι Ηρακλειώτες, ώστε να τους πούμε τις προτάσεις μας, να τις αξιολογήσουν, να μας πούν και οι ίδιοι κάποιες προτάσεις που μπορεί να έχουν και τις οποίες εμείς θα μεταφέρουμε και θα αξιολογήσουμε ανάλογα. Δώστε μας ώρα και μέρος για την εκδήλωση. Η εκδήλωση θα γίνει αύριο, 16 Νοεμβρίου Παρασκευή, στις 7.30 στο Μέγαρο Ντορέ, στο Ρετυρέ, στην αίθουσα Symposium. Πολύ ωραία. Ένα θέμα προς συζήτηση λοιπόν, το οποίο πρέπει να μας προβληματίζει και να αναζητήσουμε λύσεις. Θα περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε και την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας για αυτό το μεγάλο θέμα. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.